Τζότσο γουλού, πριόρτι, ράμπλ, θρέες, εμμεφ, κάρθου, λοκ, νεφ. Πάρα πολύ τα βασίλια, όλους εδώ πέρα, να βγουν. Πάρε το πρόβλημα, καλησπέρα, πάμε. Το management είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χάντε πάρα πολλά Έλα, 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 βασίλια, Έλα, 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 βασίλια, έλα. Αυτά είναι Κάτσε Βασίλη. Κάφτους λόγκ λοιπόν στο Greek Legends, επιτέλους στο 13 μου θα επιστρέψει, επιστρέφει. Καλημέρα, καλησπέρα, ό,τι θέλετε πείτε. Λοιπόν, το βίντεο που θα κρατήσει 5 αιώνες, patch notes, νέα items, ας πούμε και καλά νέα σεζόν, ας το πούμε εμείς. Νομίζω είναι το καλύτερο αυτό. Αζουμάρουμε ζουμάρουμε κιόλας. Και ας αρχίσουμε Υπομονή και φύγαμε. Λοιπόν, <coughs> νέο season, νέο map. Αλλαγέ. Τα ράγκια έχουν αρχίσει ήδη. Και ξεκινάμε με το πρώτο camp. Το νέο camp το οποίο βγαίνει. Στο 8, όσοι θυμάστε, έβγαινε το Herald. Πλέον αυτό δεν υπάρχει. Τη θέση του μέχρι το 14, υπάρχει το Herald. Αυγήνει μόνο ένα pre-game. Μέχρι το 14, λοιπόν, τη θέση του έχουν πάρει αυτά τα Void Crabs, <coughs> Το οποίο γίνονται spawn στο 5 λεπτό του παιχνιδιού έχουν διαφορετικό spawn timer. Τι σημαίνει αυτό, ότι υπάρχουν τρία εκεί. Αν φάσει το ένα, φύγει και έρθει αργότερα. Αυτό το ένα αρχίζει να έχει δικό του respawn timer, τετράλεπτο. Κάθε φορά έτσι είναι. Τι μπα σου δίνει αυτό, ε, αν πάρετε. 5 ή 6 σαν ομάδα, δηλαδή όταν βγαίνουν τα πρώτα τρία και τα φάτε ας πούμε και μετά σε τέσσερα λεπτά βγαίνουν τα άλλα, τα άλλα τρία και τα σκοτώσετε και αυτά και έχετε 6 για παράδειγμα ε, σας δίνει ένα έξτρα ένα έξτρα μπάφο τα βαράτα Tower βγαίνουν αυτά τα μικρά τα void euh, links, void, πώ λέγονται, δεν πώ λέγονται. Ουσιαστικά σκέφτε σαν, σαν, την passive τη Belveth όταν έχετε true form. Κάπω έτσι να το έχετε στο μυαλό σα. Αλλά και λιγότερο να πάρετε, δηλαδή α πάρετε 3 α πούμε και να μην έχετε 5 ή 6 και πάλι όταν βαράτε το tower κάνετε, κάνετε, παραπάνω damage. <coughs> Σημαντικό camp, θα δω κατά πόσο θα αλλάξει το meta, θα εξελίξει γενικά το competitive. Ε, θεωρώ ότι το πιο broken πράγμα από αυτό το camp είναι ίσως το XP στο early, δηλαδή στο level 5 ας πούμε αν τα πάρεις που παίρνεις περίπου 300 XP είναι σαν να παίρνεις ένα τετάρτο του level τότε, άρα να είσαι πιο κοντά στο 6. Γενικά οι junglers εξαιτίας αυτού του camp φτάνουν πολύ πιο γρήγορα level 6, δηλαδή μπορούν στο 7 και 30 να είναι level 6 άμα κάνουν power farm. Ε, αυτά είχα να πω για το συγκεκριμένο camp, η αλήθεια είναι ότι δεν θέλω να με γιατί θα είναι και μεγάλο το βίντεο και θα κουράσει. Ε, είναι εύκολο camp γενικότερα. Ε, αν έχετε junglers οι οποίοι κάνουν ή καλύτερα να κάνετε, να κάνετε και τα τρία. Αν έχετε κάποιο jungle που κάνει single target, καλύτερα να κάνετε, να κάνετε το ένα και να φύγετε και να ξανάρθετε μετά. Ε, στο competitive θα επηρεάσει περισσότερο. Στο solo και θα είναι απλά ένα camp. Προχωράμε λοιπόν με το Herald, ο οποίο βγαίνει ένα Herald πλέον στο 14 και αυτό λέμε αυτέ τι αλλαγέ η Riot. Ε, αυτό το οποίο κάνει ο Herald είναι ότι. Βασικά έχει κάνει και ένα καινούργιο effect από ό,τι βλέπω. Reduce damage taken from the last enemy attack. Okay. Okay, ουσιαστικά μπορεί να οδηγήσει το χέρα. Δηλαδή, παίρνει το χέρα στο 14 παράδειγμα, 16, 17, whatever, οπότε, οπότε μπορέσει. Και μπορεί όταν το σπονάρει το Herald να μπει μέσα και να το οδηγήσει. Αν το οδηγήσει, ουσιαστικά κάνει παραπάνω damage. Τι περιμένω να γίνει εδώ. Το thing το οποίο περιμένω σαν meta εδώ είναι ότι θα παίρνει το Herald μια ομάδα. Θα πηγαίνει, α πούμε, να σπάσει ένα tower, θα το οδηγάει κάποιο. Θα μπαίνουν μέσα θα σπάνε το tower, θα ξαναμπαίνουν μέσα γιατί μπορεί να ξαναμπεί και δεύτερη και τρίτη φορά και θα κάνουν reposition ουσιαστικά για να... για να, πανισάρουν το macro. Θεωρώ κάπω έτσι θα είναι η χρήση του Herald στο competitive. Ε, υπάρχουν και... υπάρχει και το κλασικό σενάριο το οποίο το απλά το αφήνει ένα lane και δημιουργεί pressure που είναι πολύ κλασικό όντω. Αλλά άμα το διηγήσει και βαρέσει το tower, κάνει παραπάνω damage. Αυτό είναι το, το σκηνικό με το Herald. Ε, ότι παίρνει seed, πλάσω ότι υπάρχει και άλλο broken πράγμα με το Herald. Είναι ότι μπορεί να φαϊτάρει, α πούμε, και να ανοίξει το χέλ και μπορεί να μπει μέσα και να αποφύγει πέλη τώρα μέσα στο fight. Μου, έγινε σε game, αλλά τέλο πάντων. Πλάσι ότι κάνει και νόκαπ και κάνει true damage όταν σου κάνει νόκαπ. Ναι, μην μη ρωτάτε, μην ρωτάτε. Τέλο πάντων. γενικά ο Χέρα δίνει τα, gold προφανώ σε όλα τα τσάμπε τα οποία κάνουν. λοιπόν, if Χέρα grants any gold in game. Ωραία, η Χέρα grants gold in game from Οκ, οκ, οκ. Του Old Champions has seen killing the Herald. Οκ. Αυτό δεν το θυμόμουν ότι είχε αλλάξει. Ωραία, ωραία αλλαγή αυτή, ωραία αλλαγή αυτή. Ε, Πλάσιο ότι βάλατε και αυτό εδώ πέρα που είναι λίγο νομού friendly. Ότι αν είσαι, το είσαι, σου έχει μείνει στο inventor και το έχει ξεχάσει να γίνει το cast. Δεν μου αρέσει αυτό, αλλά τέλος πάντων, it's fine. Καταλαβαίνω το λόγο και το σέβομαι. Επίση, κάτι άλλο το οποίο είναι σημαντικό, αυτό εδώ που το είχατε και στο game μου και μου φάνηκε περίεργο, είναι ότι όταν, ε, αν είσαι εκεί και βαρά το χέρι, όταν το, το παίρνετε την πρώτη φορά, παίρνει ένα power record για μια φορά. Δηλαδή, το γρήγορο record το 3 δευτερόλεπτα. Το οποίο είναι εξίσου σημαντικό και αυτό. Ε, προχωράμε. Αυτό είναι και το Herald. Προχωράμε λοιπόν στο Blue Buff και στο Red Buff. Ουσικά αυτό που γίνεται, λοιπόν, ακούστε να σα το πω πολύ γρήγορα αυτό όταν υπάρχουν red buff και blue buff και το timer βλέπετε ότι είναι στο 19, μην τα παίρνετε, περιμένετε μέχρι το 20 για να τα δώσετε σε όλο το team. Αυτό είναι. Μετά το 20 λοιπόν, όταν βγαίνει ο Baron ουσιαστικά, αυτά τα δύο δίνουν blue buff και red buff σε όλο το team. Οκ. Okay. Αλλά μπορεί να αλλάξουν μορφή, δηλαδή μπορεί να τα δείτε και έτσι, αν πάρθουν οι πρώτοι δύο drakes. Μην φάτε το bait, άμα έχουν πάρθει οι πρώτοι δύο drakes και του δείτε έτσι και δεν είναι στο 20, είναι στο 15 α πούμε το game, δεν θα δώσει blue buff και red buff σε όλο το team. Οκ. Okay. okay. Αυτό εξηγούσε εδώ. Ε, ότι αλλάζει μορφή και το σκάτλι, το οποίο αν το φάσει μετά το 20, αυτό που κάνει είναι ότι ανοίγει σαν το, σαν το Blossom σε ένα μεγάλο έριο Ουσιαστικά ανοίγει το map. Ε, ανοίγει το map. Ανοίγει το συγκεκριμένο χώρο, α πούμε, και βλέπει όλα τα world. Πολύ καλό για το Vision Control. Πάλι competitive, αλλά θεωρώ ότι είναι. Baron. Έχουμε τρει διαφορετικού Baron. Έχουμε το Hunting Baron, τον All Sync και τον Territorial Baron. Ουσιαστικά η μορφή του Μπάρον τη βλέπουμε κάθε φορά που βγαίνει η πρώτη φορά στο παιχνίδι και αυτή θα είναι για όλο το παιχνίδι. Ε, δεν αλλάζει κάτι σε stats, Ο, Μπάρον γενικά είναι πιο τάγκη. Δηλαδή στο 20 πλέον δεν πάει τώρα σάρι. Μου φαίνεται πολύ δύσκολο σενάριο και συγκεκριμένα κομποζήσει θα μπορούσαν να, να, να το κάνουν. Να το να το κάνουν στο 20. Ε, αυτό που σου, βλέ, που σου, λέει είναι ότι αλλάζουν τα pitch. Για παράδειγμα, αυτό ο Μπάρον έχει αυτό το κλασικό pit, αυτό ο Μπάρον έχει αυτό εδώ, και αυτό ο Μπάρον έχει αυτό εδώ. Ε, το, κάθε ένα, το κάθε ένα baron έχει τα δικά του words, έχει το δικό του approach Πάλι ε, στο μάτι για το, view, για το θεατή, στο competitive, στα LC, στα LC και, και αυτά θα είναι υπέροχο το συγκεκριμένο concept του Baron γιατί θα αλλάξουν τα setup, θα αλλάξουν πολλά πράγματα which is good αυτό σου λέει κιόλας ότι ο διαφορετικός Baron έχει και, και άλλα effect by the way δηλαδή ο κάθε ένα Baron ε, κάνει διαφορετικά πράγματα ας πούμε αυτό πέρα κάνει κάνει, να κάνει push heavy group ναι, εδώ πέρα, ξέρω το οποίο να του πρόχνει. Εδώ κάνει ένα κάνει ένα στο e νομίζω. Αλλά τέλο πάντων, terrain, terrain things είναι αυτά. Και τώρα που λέμε terrain things είναι ότι αλλάξανε και, τα, και, το map γενικότερα. Αρχίζοντα λοιπόν με το top, δεν θα διαβάσω τι λέει η θα σα πω ακριβώ τι σκέφτομαι εγώ. Το top πιστεύω ότι είναι ungaggable. Δηλαδή, αν έχει αυτό εδώ πέρα το ward, σε αυτό το boost που βλέπετε εδώ, ε, το μόνο που μπορεί να φάσει είναι από το lane. Και γενικά θεωρώ ότι οι καλύτεροι το πλέον σε αποφεληθούν, ειδικά στο solo και όσο φορά τα 1v1. Δηλαδή, άμα βγάζουν το λίγο για το μάτσα του, είναι ψηλό δύσκολο να, να φάνε πάνει. Θεωρώ ότι έχει γίνει και αλλαγή η red και blue side και θα εξηγήσω μετά τι εννοώ με αυτό. Ε, συνεχίζουμε λοιπόν με το mid με το που έχουν αλλάξει. Αυτά εδώ πέρα τα μπουσάκια έχουν πάει πιο μακριά. Ήταν εδώ που είναι το ποτίκι μου, έχουν πάει εδώ. Που σημαίνει ότι το mid είναι πολύ πιο ανοιχτό σε γκάγκ. Όχι από αυτά εδώ πέρα τα σημεία που βλέπετε ένα και ένα-δύο, αλλά το ότι εσύ πρέπει να περπατήσει σαν mid λέει, Πε στο blue side, περπατά εδώ πέρα, κάνει εδώ πέρα αριστερά και θα βάλει ward. Η διαδρομή που πρέπει να κάνει είναι αυτή εδώ και αν δεν έχει καθόλου word εδώ δεν ξέρει που κάνεις face check plus ότι μέχρι να φτάσεις εδώ και αν ο είναι εδώ μέσα δεν μπορείς να είναι τόσο εύκολα αν δεν φλασάρεις για παράδειγμα ε, που το κάνει πολύ πιο δύσκολο το σενάριο όταν δεν έχει flash, το κάνει πολύ πιο δύσκολο το σενάριο όταν, ε, όταν δεν έχει ένα τσάμι το οποίο έχει mobility ότι τα μπουσάκια πήγαν λίγο πιο πέρα και ότι το μπουσάκι αυτό δεν μπορεί να γίνει word από εδώ πέρα πάνω το μη το κάνει αρκετά πιο ευάλωτο, το mid laner ο οποίο θα είναι πολύ απρόσεχτος θα τιμωρηθεί πλέον αυτό πιστεύω είναι αυτή η συγκεκριμένη αλλαγή. Ε, περνάμε και στο bot side όπου υπάρχει αυτό εδώ πέρα το boost. Όπου αυτό το boost είναι τρελό πάνη για το red side του bot. Ε, για παράδειγμα, το red side του bot είναι εδώ και δεν έχει το ward στην πλάτη του. Δεν μπορεί, legit δεν μπορεί να κάνει react. Ή αν το wave του είναι εδώ και θέλει να βάλει το wave, ε, είναι το red side α εδώ. Έχει ένα wave εδώ. Ή το blue side του αφήνει να βάλει το word. Sorry, το wave. Και θέλω να βάλω το wave και έρχεται αυτό εδώ πέρα από πίσω. Είναι ξεκάθαρο pressure. Γενικά, δεν ξέρω αν αυτό εδώ πέρα είναι το καλύτερο word για το red side. Θεωρώ ότι ίσω το καλύτερο word για το red side να μην είναι εδώ. Αυτό είναι το boost που είδατε πριν. Να είναι ίσω εδώ για να δούνε την κίνηση από πριν ε, του αντιπαλού jungler. Δηλαδή ένα, ένα word εδώ για παράδειγμα, το οποίο είναι καλό. Ή, ή εδώ για να πιάνει όλο το area. Γενικά υπάρχουν διάφορα varieties. είναι ένα εδώ ουσιαστικά για να πιάνει και αυτό το area όλο. Και μετά άλλο ένα εδώ α πούμε για το red side για να είναι πιο safe. Θεωρώ τώρα λοιπόν με αυτέ τι αλλαγέ ότι. Το blue side θα αποφεληθεί πολύ στον bot, δηλαδή αν είσαι blue, blue side θεωρώ θα πρέπει να draftάρεις για τον bot να είναι σου περισσότερο ή καλά 3 vs 3, bot και jungle match από κοινό. και αν είσαι red side θα πρέπει να draftάρεις σίγουρα counter στο top και counter στο support για να μπορέσεις από τη μία να κάνεις neutralize αυτό που θέλει να χτίσει το blue side και από την άλλη να κάνεις counter το top lane το οποίο μπορεί να είναι πιο ευάλωτο του blue side λόγω του boost το οποίο υπάρχει πίσω από το blue side αλλά δεν είναι ότι είναι και punishing αλλά τουλάχιστον αυτές είναι οι πρώτες μου ιδέες για αυτό το θέμα. Πάμε λοιπόν στα Infernal. Όσοι έχετε παρατηρήσει, αν έχετε παίξει games, όταν υπάρχει το, όταν το map in Infernal, βγαίνουν κάτι μικρά μπιλιμπίδια κόκκινα, τα οποία τα παίρνει, σου δίνουν MS και σου δίνουν και ability haste. Όπω βλέπετε, 0,3 per stack. Όμω όταν πεθάνει, σου πέφτουν όλα αυτά κάτω. Εκεί μπορεί να τα σηκώσει κάποιο άλλο, αλλά δεν θα πάρει το MS, θα πάρει μόνο το ability haste. Ε, Όπω βλέπετε, δεν δίνει το best MS, αλλά δίνει το ability haste. Δεν θα, πλέον το infernal map δεν θα χαλάει τα, τα Walls μια σκηνή όταν έκαναν αυτέ τι αλλαγέ. Χουέι ε, θεωρώ ότι το champion είναι broken, by the way. Ε, απλά στο, στο, solo queue όλοι το παίζουν ανάποδα. Λετζί τα πατάνε ανάποδα. δεν χθε με ένα Huawei, α πούμε, τα πάτα για ανάποδα το παλικάρι. Δεν είχε ιδέα και το champion φαίνεται ότι ήταν broken. Ήταν απίστευτο. Στο κομμάτι θα το δούμε 100%. Ε, Velcro, irrelevant. Πάμε κατευθείαν στα jungle changes. Ε, δώσανε λίγο αγάπη και καλά στου junglers, παραπανήσει επειδή είδαν ότι από όλε αυτέ τι αλλαγέ που κάνανε με το map θα υποφεληθούν οι power farmers και θεωρώ ότι αυτό θα είναι το think ότι αυτό που θα κάνει power farm θα αποφεληθεί για την ώρα στο competitive. Αλλά θα υπάρξουν πολλά σενάρια στα οποία θα δούμε τρία camps ή του bot dive. Δηλαδή το blue side θα κάνει τρία camps και να βγει από το μπουσάκι από πίσω και πέρα από το red, να βγει στο bottom lane και να παίξει φάπε κατευθείαν. Ε, για το solo queue. Θεωρώ ότι το Power Farm θα είναι καλύτερο Not gonna lie, θεωρώ ότι θα είναι καλύτερο το Power Farm Και θεωρώ ότι Champions ας πούμε για παράδειγμα όπω η Elise, Champions όπως, ε, όπως ο Jin Zhao αρκετά από γενικότερα από τις αλλαγές Θα δείξω και ένα σχετικό τι που έχω φτιάξει Μετά το βίντεο και παίρναμε και, και, στα... items Όπου έχουμε το, το Maker. Ε, Το Riftmaker ουσιαστικά η αγάπη η οποία έφαγε το updated ε, Omnivamp το οποίο κάνει heal extra. Θα δούμε σε ποια champion θα βγει. Ακόμα δεν το έχω δει σε πάρα πολλά, πολλά champions στο Reef Maker. Γενικά έχω κάνει μεγάλο research. Αλλά περιμένουμε να, περιμένουμε να δούμε και όλε και τα variety τα θα βγουν με το Reef Maker. Σίγουρα θα υπάρχουν κάποια Kali build με Conqueror για παράδειγμα και Reef Maker. Είτε, είτε κάποιο Rumble build με το ίδιο ακριβώ. Ε, περνάμε στο Malignan. Ο Malignan λοιπόν είναι ένα item το οποίο βγαίνει σε champions, Τα οποία μπορεί να αποφεληθούν από την βάση την οποία έχει. <coughs> τι κάνει όταν κάνει ultimate, κάνει burn το έδαφο. Αυτό σημαίνει champions που μπορούν να. και δεν έχει κουντάν αυτό το πράγμα. Που σημαίνει champions όπω Ανίβια, όπω Wayne, αυτά τα δύο βασικά μου κοντεύουν στο μυαλό για τώρα. Ακόμα και το Κάρθου ε, μπορεί να κάνουν consistent damage στο Fiddle για παράδειγμα. Αυτά τα τρία champions μπορούν να κάνουν συνεχόμενο damage. Θεωρώ βέβαια ότι το συγκεκριμένο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αλλού. Για παράδειγμα στην Άρη, γιατί δίνει 20 ability haste στην ulti. Η Άρη, εντάξει, δεν έχει consistent ulti damage. Αλλά αλλά μπορεί να αποφεληθεί και αυτή με το, ας πούμε, κάνει, κάνει ρο, ή ξανακάνει ρο και παίρνει το extra damage και αυτή από εκεί. Άσε που η Άρη έχασε και το Everthrush, τώρα το σκηνικό της θα είναι λίγο πιο ζόρικο. Ε, Ludens, ένα από τα δύο προ, πιο μπρόκεν AP αντικείμενα. Ε, το Λούντενς, σκεφτείτε το, σαν το παλιό Λούντενς, ένα burst item ουσιαστικά. Ε, ένα item το οποίο βέβαια θεωρούν είναι λίγο πιο αδύναμο από το Storm το οποίο θα δείτε λίγαν συντόμως. Ε, το Ludens είναι το κλασικό, έχει τα, έχει τα, τα κλασικά stacks που μπορεί να γίνουν μέχρι 6, κάνουν συγκεκριμένο, συγκεκριμένο damage, κάνει και το splash όλα για το wave clear. Ωραίο item, 3000 gold, σαν το, σαν το πουλάω είναι, είναι insane. Στο όλο που το πιο broken item, επίσης, α, επίσης το Ludens, ένα μια μικρή παρατήρηση Θεωρώ το Ludens σαν περισσότερο για champion όπως Oriana ε, Σύντρα, ε, τα Control Mate ουσιαστικά, τουλάχιστον η μου ιδέα αυτή είναι. Storm Search, το item είναι broken. Broken, 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 broken. Η passive του είναι broken. <laughs> είναι όλα broken στο συγκεκριμένο item. θες το ότι άμα κάνει το 35% ξέρω εγώ, ο Vetchabi Max Health ουσιαστικά, άμα είσαι Άμα είσαι το οποίο έχει ρε, φίλε ένα κόμπο όπως η Leblanc για παράδειγμα, ε, το Storm Surge είναι η ρε φίλε. Παίρνεις έξτρα MS, ε, κάνεις μετά από δύο δευτερόλεπτα damage με το Lightning από κάτω και η Silas, ε, Leblanc, βγαίνει παντού ακάλι. Είναι idea το item, δηλαδή legit. Με 2.900, μεταξύ αυτό πρέπει να φάει nerf χτες. Πρέπει να πάει 300, 300, Εντάξει, μετά έχει ζωήσει λίγο. 300 ίσω. Το 2900 ρε φίλε είναι λε και και γελισία να πούμε. Τι είναι αυτό, είναι, είναι broken το item. Rocket Belt θεωρώ ότι είναι ακάλι Νταϊάννα, Echo, Elise ίσω item. Ότι κάνει 2500 από 3200 αν θυμάμαι σωστά το Rocket Belt. Το κάνει απίστευτο. Επίση υπάρχει ένα variation στην ακάλι, α πούμε για παράδειγμα που παίζει Rocket Belt σε Stormster, σε Shadow Flame. Και πραγματικά δεν θέλω να το σκέφτομαι καν. Αλλά ναι. Ε, γενικά το συγκεκριμένο item μπορεί να χρησιμοποιηθεί κυρίω σε, αυτά τα τζάμια τα σα είπα. Και αν δεν μπορείς να αποφεληθείς με αυτά τα δύο που δεν βλέπω κάποιο λόγο στο <laughs> <laughs> Rocket Belt Αλλά γενικά το, το thing του είναι ότι είναι πάρα πολύ, πολύ φθηνό Cosmic Drive ε, Ανανεωμένο αρκετά ε, κυρίω με το XRMS Δεν θυμάμαι ακριβώς ακριβώς άλλαγες του Cosmic γιατί είναι πολύ περίεργο τώρα το πώ το έχουν αλλάξει. Αν και είχα φτιάξει ένα, ένα dog με όλε τι αλλαγέ. Άρα στο το βρω βασικά ένα λεπτό για να το έχω έτοιμο κιόλα. Όπου και το κόσμο, α πούμε, και γενικότερα, γενικότερα, όλα τα αντικείμενα πήραν, πήραν τρελό λόγο. Δηλαδή. Α δούμε με μισό. Λοιπόν, ωραία. Το κόσμο ουσιαστικά η αλλαγή που είχε ήταν. Ότι ναι, πήρε το 25 με 60 ms. Ε, κάτι το το είχε, όχι δεν το είχε χάσει, έπαιρνε πολύ λιγότερο. Ουσιαστικά έπαιρνε μέχρι 20 total και αυτό με συγκεκριμένα stacks. Ε, τώρα σου λέει ρε φίλο ότι άμα κάνει damage με enemy, το παίζει κατευθείαν. Αυτή είναι η αλλαγή. Ε, μπορεί να τη δείτε ουσιαστικά και, και εδώ. Αυτή εδώ πέρα είναι η συγκεκριμένη αλλαγή. Θα ό, του όπου βρίσκω items θα τα, θα τα κάνω έτσι να τα βλέπουμε. Συγκεκριμένα, α πούμε το, το Rocket belt για παράδειγμα, αυτό που είχε αλλάξει στο Rocket belt είναι αυτό εδώ. Ότι ήταν 2, βλέπετε είναι 2,200 τώρα, ήταν 3,200, έδινε Magic Pen, αλλά τώρα δίνει HP, Ability Haste έχασε, <coughs> όχι, έχασε λίγο IP, αλλά δεν πειράζει, ας πούμε, γιατί, έχασε, γιατί πάρα πολύ τα Gold, ήταν 2,500, ήταν 3,200 και γίνεται 2,500. Συνεχίζουμε λοιπόν, <coughs> είπαμε και το Cosmic, πολύ καλύτερο για Silence, πολύ καλύτερο για Champions όπως... Ε, Φυζάκια και τέτοια φαντάζομαι Θέλει και λίγο χρόνο και στο patch Μέχρι να κάτσει που λέμε και να δούμε ε, Handy Guys είναι το μόνο αντικείμενο Το οποίο <laughs> βασικά το μόνο αντικείμενο Το Λιάντρης είναι που έχει αλλάξει σχετικά μαζί με αυτό Έ, Το Bonus Damage είναι Που ωφελείται το Handy Guys Το Alternator το οποίο βγάζει πλέον το καινούργια component Νομίζω Νομίζω το Alternator Έχει φάει μια λαγούλα που ήταν, ήταν extra damage να το κάνω ένα, το κάνω ένα, ένα Double check και αυτό Λοιπόν Alternator <coughs> Ναι, έχει 25 EP πάνω. Από 25 EP λοιπόν πήγε στα 50, έχασε το HP το Alternator. Ε, η passive του, του damage είναι η ίδια. Ακριβώ. Άρα το, το EP είναι το καλό. Εντάξει, το πρώτο component, το πρώτο base έχει 1100 και αυτό είναι, είναι, είναι τσάμπα. 1100 gold για 50 EP, ρε φίλε, είναι κατευθείαν spike. εντάξει, δεν είναι spike, αλλά τέλο πάντων είναι πολύ πιο strong. Λιάντρη mm. λοιπόν, όπου αν το συγκρίνουμε με τον προηγούμενο Λιάντρη, οι μεγάλες διαφορές είναι ότι είναι 200 gold κάτω Είναι 10 επί πάνω ε, Χάνει το mana αλλά έχει HP Και πλάσω ότι α, αλλάζει είναι καινούργια passive το suffering Που σου ότι κάθε φορά που είσαι σε combat Κάνει το 2% bonus damage Αυτό είναι πάλι για control mage Τα οποία θέλουν να βαρέσουν tanks κυρίω Και να παίξουν front to back ε, Horizon Focus Θα σας λένε πάρα πολλέ 300 gold κάτω και Έχει την new passive τη Focus ε, που όταν κάνεις reveal enemy με αυτό εδώ πέρα το, το Think κάνεις reveal όλα τα τσάμπες 200 range πολύ αδιάφορα item όμως και πάλι υπάρχουν πολύ καλύτερα item για να βγάλω Horizon ε, το Sieges, λοιπόν κάνει 600 gold και έχει πλέον το Zonias γιατί το Zonias έχει βγει από το παιχνίδι Τελείω, δεν μπορεί να αγοράσει καθόλου ζόνια. Ο μόνο τρόπο που μπορεί να βρει. Ε, σ... Ζώνιας, λέω. Αχ. Ah. Stopwatch. Ο μόνο τρόπο λοιπόν που μπορεί να βρει stopwatch δεν είναι ούτε από τα runes, είναι μόνο από το Seeker Samgar. Το ζώνια υπάρχει. Συγχωρέστε με. Το Ζούνιο υπάρχει κανονικά σαν item. Απλά το Stopwatch μπορεί να βγει μόνο από το Seekers. Αυτό. ε, <coughs> Crypt, Crypt Bloom. Μ, δεν είμαι σίγουρο ακριβώ πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί το συγκεκριμένο αντικείμενο. το, ε, το Vagar μόνο μου είχε έρθει σαν ιδέα ή κάποια AP Mage Support φάση, καμιά Lux, καμιά Karma για παράδειγμα γιατί σου λέει ότι ουσιαστικά το healing nova είναι, αλλά είναι με βάση το IP που το οποίο έχει. 50 50% το IP σου. Ε, το οποίο, φίλε μου, λέει πολύ vague Από εκεί πέρα δεν είναι ότι έχω και τρελέ ιδέε για το αντικείμενο. Για να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, Shadow Flame. Α βρω και την αλλαγή Shadow Flame. Το οποίο είναι 200 gold Έχασε το HP του. Έχασε το, πήρε Magic Penetration, αλλά πήρε μια πάση, άστα να πάνε. Η οποία κάνει true damage στα critical, critical strike κάτω σε, σε κάτω από 35% του αντιπάλου ε, και κάνει increase damage plus ότι μπορεί να κάνει. Ναι, το είπα περίεργα. Μπορεί να κάνει true damage critical strike. Αυτό. Μείνετε εκεί. Ουσιαστικά μια άλλη blank η οποία μπορεί να έχει βγει μπροστά και να έχει storm surge, shadow flame, μπορεί να σε κάνει one shot. Τέλο, αυτό είναι. <laughs> το Tommy 25, 35 γκολ κάτω, πολύ σημαντικό. Αυτό είναι το ίδιο και πήρε και, και 5 EP. Το Rod πήρε 10 επί πάνω. Το Zonia είναι λίγο πιο ακριβό και είπαμε έχει το Armageddon. Το Zonia υπάρχει κανονικά. Ε, αλλά το Seekers δίνει το Watch πλέον. Το Bansis έκανε, ήταν πολύ ωραία λαγούλα του Bansys. Ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι. Να το βρω κι αυτό. Λοιπόν, το Bansis είναι 400 γκολ πιο ακριβό. Έχει παραπάνω IP. Έχει MR. Σωστά, σωστά. Δεν έχει καθόλου ability που το χάσανε. Αλλά το 40 δευτερόλεπτα από εδώ γίνεται 30. Αυτή είναι η αλλαγούλα του. Βέβαια η πιο broken αλλαγή είναι στο Βέρταν, Το οποίο Verdant γίνεται πιο ακριβώ από το Seekers. Αλλά έχει το spell C see του Bansy ήδη. Όπω βλέπετε εδώ. Σε μεγαλύτερο cooldown βέβαια. Θα δούμε σε ποια σενάρια θα, το Verdant θα είναι χρήσιμο. Archangel Staff, ε, επίσης έχασε και το HP του και εδώ, γενικά HP και Ability Haste έχουν φύγει αρκετά από το παιχνίδι, έχει μπει περισσότερο MS, περισσότερο HP και λίγο περισσότερο Attack Speed γενικότερα. Λοιπόν, η μεγάλη αλλαγή εδώ είναι ότι δίνει 5 Bonus Mana, το, 5 Bonus Mana αντί για 3 που ήταν παλιά, αυτή είναι η τεράστια αλλαγή εδώ στο Archangels. Περνάμε στο Φουσέρας, είπαμε το HP έχει φύγει. Ξαναλέω, η μεγάλη αλλαγή είναι ότι είναι 5 μάνα τη γιατρία. Ε, αυτό έγινε από 40-35. Δεν ξέρω αν θα πηγαίνει ράμπαντόν. Είναι πολύ πιο μπρο όλα τα άλλα, είναι πάρα πολύ ακριβό το ράμπαντόν για να το βγάλω. Ε, το Void, το βλέπετε από, μόνο, από μόνοι σα, πω είναι 200 κολπάνω, πάνω, αλλά 80 επί 40% μάτι πεν. Μια χαρά item. Ροτ, για να μην τη λέγει κανένα από το PB κιόλα. Ε, ροτ τώρα να πηγαίνει κανένα Άιλα μόνο. Δεν ξέρω. Legit. Ότι είναι 200 πιο φθηνό είναι πολύ καλό για το Spike του αντικειμένου, Γιατί το πρόβλημα που είχε το Rodin είναι ότι αργούσε να βγει σαν πρώτο πολύ επειδή δεν ήταν και φθηνό αντικείμενο. Να honest. Προχωράμε ε, στο Lich Bane. Κάποιε αλλαγέ μπορεί να το περάσουν γιατί πραγματικά θα είναι 500 ώρε ε, το βίντεο. το Lich Bane λοιπόν το οποίο. Το πιο unique πράγμα που πήρε, σε μεταξύ αυτό άλλαξε το PBE, γιατί εγώ στο PBE που τα είχα σημειώσει, α πούμε εδώ, ε, δεν το είχε αυτό. Το είχε. Το είχε 30%. Λοιπόν, τι, τι κάνει αυτό. Όταν λοιπόν κάνεις το ability, το επόμενο, ουσιαστικά, attack σου λέει ότι θα είναι... τα επόμενα tag βασικά, θα είναι 50%. Όταν το spell blade είναι στην active του, έχει 50% attack speed για ένα χρονικό σημείο, στο οποίο δεν προσδιορίζει πόσο, βέβαια. Σου λέει, ότι όταν είναι active το spell blade, φίλε, ότι το έχει αυτό που σημαίνει ότι μπορεί να και λιγάκι γιατί το Spellblade δεν έχει cooldown. Δηλαδή. <σκλειά> δεν θα είναι μπρόνιο στο echo αυτό για παράδειγμα. Echo. ε, Φάπα. Spellblade. Φάπα, φάπα, φάπα. Ξανά spell. Ξανά spellblade. Πάση. Βάρα θα βαράει άπειρε φάπλε με το attack speed αυτό. Θέλω να το δοκιμάσω ΕΚΟ αυτό. Δεν ξέρω. Το ΕΚΟ μου έχει κολλήσει ότι με τι αλλαγέ είναι πολύ καλύτερο. Βέβαια έχει το πρόβλημα στο Lane Face, αλλά τέλο πάντων. Ωραίο φαίνεται για ΕΚΟ. Περιμένω να ψάξω κατευθείαν να είναι καλό κιόλα. Το έχει δοκιμάσει κανένα. Το έχει δοκιμάσει ήδη ένα. Ω, το έχει δοκιμάσει κι αυτό. Ε, μου φαίνεται πάρα πολύ broken για ΕΚΟ. Rocket Belt σε Lich Bane. Ή σε Storm, -litch -bain. Mm. 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 storm σε Lich Bane. Με Rocket πρώτο. Μου φαίνεται πολύ καλό. Λοιπόν, Nashor ε, το μόνο πήρε 200 κάτω και άλλαξε η συνταγή. Ε, μόνο να μην το Magic Man, έχασε το SP, πήρε Ability Haste. Προχωράμε στα Fighters. Φεύγουμε τα Mages, τα οποία πήραν, <coughs> πάρα πολύ αγάπη γενικότερα. By the way. Πάμε λοιπόν στο Hull Breaker. Η κύρια αλλαγή εδώ είναι ότι χάνει το Base, το base Gen Και η επόμενη αλλαγή είναι ότι ουσιαστικά αυτό εδώ δεν έχει πλέον το Hull Breaker. Το extra Armor και Mar το οποίο είναι μόνο του το έχουν τα Minions μόνο. Έχει φύγει λοιπόν αυτό το extra Armor και Mar το οποίο έπαιρνε. Ε, αλλά έχει ένα, έχει ένα Increased Damage Structure ε, παραπανίσιο το οποίο βλέπω ότι ήταν 20% Increased Damage του to Towers. Πρέπει να αυτό έχει αλλάξει, έχει γίνει έτσι. Βέβαια εδώ πέρα πρέπει να δούμε και τα Mask όλα σαν τον Freak για να καταλάβουμε ακριβώ και πώ είναι. <ε> το Hallbreaker ε, θεωρώ ότι θέλει λίγο και ψάξουμε από εκεί από αυτό το σημείο ε, Blade of the Ruin King όπου, όπου, το Blade of the Ruin King Εκτό μου κάποιε αλλαγέ και όλα αυτά του Blade. Εντάξει, λέγαμε πέρα σε αλλαγέ του Blade και δεν το βρίσκω. Α, Α ναι. Λοιπόν, ε, το slow είναι το βρόκινγκ εδώ που είναι 30% για ένα δευτερόλεπτο. Το είχαν 15 στο pb το 30. Άρα αυτό είναι το σημαντικό εδώ πέρα στο Blade, σαν αλλαγή. Γενικά 100 gold το κάτω έχει πάει το προηγούμενο season, όλα καλά. Ε, έχουμε Fates, Eclipse, το που το Eclipse έχει το 70 AD και γενικά θα είναι ένα item το οποίο θα χρησιμοποιηθεί και στο jungle όπως και στο Planer. Σε Hard AD Champions, τα οποία θέλουν το extra AD ας πούμε για να πρέπει, να... πάλι πρέπει να μπουν εμάς για να δούμε ποια Champion είναι στο Minimax πολύ καλύτερα. Αυτό το είχαν κάνει 3 σε περίεργα τα το ξανακάνανε για Verse 2, λογικό για το Extra Shield. Sojin, Broken, Γενικά το Sojin είναι ένα item το οποίο βγαίνει σε υπερβολικά πολλά champions Jax, Rene και πάρα πολλά extra γενικά ε, παίρνει... Πήρε μια extra passive αυτή εδώ την extra damage per spell hit όπου κάνει increase damage με max 4 stack Γενικά το Sojin είναι itemara legit ε, Λοιπόν Ravenous και γενικά και το Ravenous και το Titanic οι μεγάλες αλλαγές που πήραν είναι ότι επέστρεψε η active του cleave όπου αυτό μπορεί να είναι game breaking γενικά ε, είχαμε το ξαναδούμε πόσα season δεν θυμάμαι κανένα 4, τρία season πριν ήταν 4 ε, τότε, όταν τα κρίσετε είναι αυτό το η active του TMA το ουσιαστικά ε, plus το damage εντάξει εννοείται αλλά ότι μπορείς να έχεις FAPA, ε, active TMA ξανά FAPA πολλά τσάμια υποφελούνται από αυτό ε, θέλουμε λίγο χρόνο να το καναλάει για να δούμε ποια τσάμινες αποφεληθούν Titanic το ίδιο πράγμα με αλλαγμένα stats, stats και αυτά. Ήταν έλα τα stats, άλλα είναι τώρα. η αλήθεια είναι ότι μη πολύ το κουράζω. Είναι τόσο πολλέ πολλές, πολλές αλλαγέ που θέλει χρόνο μέχρι να κατασταλάξει κάπου το μετά. Ε, συνεχίζουμε το Strike Breaker πήρε μεγάλη αγάπη όμω. βλέπετε μένω σε μερικά items τα οποία θεωρώ πούμε, ότι πήραν τεράστιε αλλαγέ. Για παράδειγμα το Strike Breaker έχει HP πάνω. Έχει χάσει το build χέρι όμω όπω βλέπετε. Έχει AD κάτω έχει καλύτερο cost, αλλά ε, όχι, έχει το ίδιο cost, αλλά ε, παλιά αυτό το οποίο έκανε είναι το απλά να κάνει, να κάνει slow πούμε, για ένα συγκεκριμένο σημείο, τώρα κάνει και slow και παίρνει bonus σε Αυτή είναι η μεγάλη αλλαγή για τσάμιες τα οποία κυνηγάνε να σε καϊτάρουν ή σε κάνουν out range, ε, όπως το για παράδειγμα και άλλα τώρα που εντάξει είναι πάρα πολλά τα δεν πάμε και όλα. Ε, αυτό είναι το σημαντικό σε συγκεκριμένη αλλαγή. Η experimental Hellplate, καινούριο item, Experimental Hexplate, όπου Θεωρώ ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε AD carries, όπως Twitch, Zeri, Vayne. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε junglers, όπως Nock, Jin Zhao. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε top laners, όπως Camille, ίσως και Fiora. Ε, σου δίνει 30% ultimate haste και το πιο broken πράγμα είναι να το κάνεις στο ultimate σου, ότι παίρνεις 35% attack speed και 15%, 15 MS για 7 δευτερόλεπτα. Γι' αυτό λέω Chamin όπως Zeri, όπως Twitch, όπως Nock. Όπω η Τζάο μπορεί να αποφεληθούν. 55-20 κάτω τάξη 500 HP. Είναι insane. Sunder Sky έφυγε το Divine Sunder και ήρθε αυτό το item στη θέση του. Το βγάζουν πάρα πολλά τσάμι του top. Για παράδειγμα, το είδα σε Atrox, το είδα και σε Rene, το είδα και σε, το είδα και σε Jax. Το έχω δει παντού. Είναι το που κατάστασε Divine, Divine Sunder, ξεκάθαρα. Ε, Tunneler, Component. Αυτό είναι το Component για τον Garden Angel, by the way. Witch End. Τεράστια λαγή του Witch End. Τεράστια λαγή. Το 20% του τεράστιου που παίρνει το Witch an item δεν ξέρω γιατί γίνεται. Το, κανανε, το κάνανε και στο Sterax. Δεν ξέρω τι σκέφτονται. Έχασε το ID του βέβαια ολοκληρωτικά. Ε, νομίζω ότι θα είναι ένα item το οποίο αν μάρ. MAR και δεν σκέφτεται να είσαι αν είσαι ακόμα και ID κάποιου Bruiser, just go for it. Απλά θα πρέπει να έχει προηγούμενο item το οποίο έχουν, το οποίο έχουν ID. Η άλλη αλλαγή εδώ είναι ότι. Οκ, okay. Άρα έχασε το. Ήταν στο. Ναι, στο PB είχε και το MS. Το έχασε όμω. Τρίνιτι, το Trinity έφαγε καλό nerf. Το Trinity έφαγε καλό nerfάκι. Ε, το Trinity έχασε αυτό εδώ. Αυτό εδώ ήταν ότι όσο στάκαρε έπαιρνε το extra, το extra damage. Ουσιαστικά ε, σου δίνανε MS. Και αν είναι champion ή ήταν structure, α πούμε, σου δίνουν 6% base AD για 5 ευθερότητα που κάνει stack μέχρι 3, μέχρι 3 φορέ. Που ήταν πολύ καλό έτοιμα για Ezreal και ακόμα και για άλλα. Αυτό το έχασε. Άρα Rip Αυτό που πήρε στη θέση του ουσιαστικά είναι το Spellblade το οποίο έγινε... Όχι το ίδιο είναι το Spellblade. Τι πήρε στη θέση του. Α, ότι πήρε το 20, ναι. Πήρε το 20 εμάς για δύο δευτερόλεπτα. Μπράβο. <laughs> <laughs> και στο μεταξύ δεν είναι μόνο αυτό. Έχασε και 10 μπλ τυχή. Α, όπα, όπα, το ξανακάνανε Revert. Αυτό να ξέρετε είχε πάει 10. Και το κάνανε Revert το ξαναπήγαν 20. Εντάξει. Fair enough, fair enough. Λοιπόν, Black Liver, ε, ακόμα ένα item το οποίο έφαγε low key nerf αλλά πιστεύω ότι και πάλι θα είναι καλό TLDR TLDR γρήγορο ε, πήρε 5 AD έχασε 15 ability haste όχι 10 έχασε το ξανακάνε revert και αυτό ήταν, ήταν 15 το πήγαν 20 okay. και μ, ναι. και το 30% stack από τον Black Lever έγινε 24% Άρα όσο τα κάνει κάνει πλέον λιγότερο damage στα tanks Αλλά και πάλι κάνει τη το δουλειά του Black Lever Στέραξ Η μεγάλη αλλαγή είναι ότι πήρε τενάστη Δεν είναι δυνατόν ο Sterax να παίρνει τενάστη Δηλαδή σκέφτομαι ήδη ένα το play τώρα Όπω είναι, είναι, ο Jax Να έχει Witchend, Sterax, Under the Sky Ρε φίλε δεν θα πέφτει Δεν δε, δε, δε υπάρχει αυτό το πράγμα Δεν ξέρω Για, Δεν ξέρω γιατί τόσο πολύ τενάστη Περνάμε λοιπόν και στα νέα items Tank ε, και support Είμαστε στο και εσύω. Let's go. Λοιπόν, νέα items. Hollow Radiance. βγήκανε πάρα πολλά, άρα έχουμε νέα items. Ε, θα κάνω ένα TLDR εδώ. Ουσιαστικά το κάθε item που βλέπετε ε, βγαίνει σε διαφορετικά situation. Το τι θα είναι broken σε composition θα το πω σιγά σιγά. Δεν μπορώ να το πω από τώρα. Έχουμε 600 HP, α πούμε 40 MR. Βλέπετε το, το Undying πέρα. Έχουν διαφορετική passive όλα. Α πούμε εδώ πέρα η passive του είναι ότι έχει το extra magic damage per second in nearby enemies. Για παράδειγμα, είναι ένα πολύ καλό MR item π.χ. Αλλά αυτό είναι ένα πολύ καλό armor item. Το οποίο βέβαια ε, έχει το, και αυτό το extra damage του in nearby enemies. Άρα, μία ή άλλη, το, το, το είναι mr το άλλο είναι armor. Το kainik είναι πολύ broken. Γι' αυτό έχω ισχυρή άποψη. 80 MR item. Αυτό το item δεν είναι μόνο το stats του. 150 base είναι broken. Είναι god efficient wise, είναι broken. Γιατί δίνει πολύ MR, δίνει πολύ base hell generation και δίνει αυτό εδώ. Όταν δεν, δεν, δεν έχει και κάποια δευτερόλεπτα, και είκοσι 12 δευτερόλεπτα, σου δίνει η magic shield με βάση το 20% του maximum health. φαντάσου, βασικά αυτό το item θα κάνει viable tanks of mid. Sion, Orn, Cassandra και ό,τι άλλο μπορεί να έρθει. Αυτό το item είναι broken. Αυτό το item πρέπει να φάει nerf χτες. Hardsteel δεν μ' άρεσε ποτέ το Χάρστιλ. Μόνο στην αρένα το ευχαριστήκα το Χάρστιλ. Αλλά θέλω να ψάξω. Θέλω να ψάξω το Χάρστιλ. Τι αλλαγέ φύγει για το επόμενο season. Άρα δώστε μου πάλι ένα λεπτό. Ε... Αυτό το Excel είναι 500 σελίδε, δε φίλε. Ωραία, 200 gold κάτω. Α, έχασε το ability haste. Έχασε 20%, 20 ability haste. Τώρα οποιαδήποτε άλλη αλλαγή Λίγα συντόμως, Trailblazer, 2400 Trailblazer Πολύ καλό για Rakan, σας το λέω ήδη Σταργισμένο, είναι πάρα πολύ καλό Πάρα πολύ καλό item για Rakan ε, Θεωρώ σε support θα αυτό το οποίο κάνει είναι ότι Όταν έχει τα max stack, αφήνει ένα trail από πίσω του και παίρνουν extra MS και οι άλλοι Παίρνει και αυτό το 20 bonus MS ατόφιο Αν το έχει από την πάση του σαν item Έχει ωραίο build path MS, MS, Μού μας πει, είπαμε Πολύ MS αυτό το season Ζέκες, αλλαγή στο Ζέκες και καλή αλλαγούλα στο ζέκε. Ε, με το, το, να παίρνει ουσιαστικά τη νέα passive. Η passive παγιά του ζέκε ήταν που την έβαζε σε ένα άλλο και άμα έκανε ε, immobilize σε mobilize, άλλο έπαιρνε έξι τα damage, τα οποία ήταν ψηλό irrelevant κιόλα. Τώρα έχει από δικό του ατόφιο damage. Σαν item έχασε 15 armor. Πήρε όμω 5 ability haste πάνω. Αυτά. Για την ώρα. το Locket βλέπω να παίζεται παντού. Και η αλήθεια είναι ότι θέλω να δω λίγο για το λόκετ, ακριβώ σε αλλαγή. Γιατί το είδα παντού το λόκετ, δεν θα σου κάνω καν πλάκα. Δηλαδή το λόκετ ήταν στα περισσότερα. Στα περισσότερα items. Το okay, οποίο βέβαια λόκετ εδώ εγώ δεν το έχω. Κανεί δεν ξέρει γιατί δεν το έχω. Έχω εδώ κάτι περιφάνεια στα λιθάλτη, έχουμε και τα λιθάλτη μετά. Τέλο πάντων, Ας δούμε το Locket ότι γενικά είναι ένα πολύ φθηνό αντικείμενο, 2-200 και δίνει πάρα πολλά πράγματα. Δίνει HP, δίνει τόσο MR, δίνει τόσο Armor, δίνει Ability Haste, δίνει το Seed. Γι αυτό, γι' αυτό το λόγο το βλέπουμε παντού. Και για παράδειγμα, έχει αρχίσει ήδη να Think Locket uh, Night's Vow στο Jungle. Uh, στη Vibe, π.χ. Wormox. Τσιλόρι, έλεγα αντικείμενο πέρα από τα Tanks. Τζάξο. Uh, Χάνω το Ability Haste του, πήρε MR, πήρε Armor, έχασε HP. Και αυτό εδώ πέρα έχει μείνει το ίδιο. Ε, με τα bonus resist ωραίος ο πρωτοϊνάκιας ακόμα σαν item Dermans plate ακόμα ένα item το οποίο να κοιτάς situation γενικά όλα τα, όλα τα tank item είναι πάντα, ήταν πάντα situational εδώ αυτό το, το critical έγινε από 25% δάμα σε 30% όπως και το fortune nature μαζί με το kainic ας πούμε ρε φίλαν παίζεις vs τίποτα heavy ap comb είναι πολύ μπρόκεινα αυτά τα items το Iceborne δεν το έχω δει ούτε σε ένα game μέχρι στιγμής και σε φαγεται τρελό buff εδώ Δεν το έχω δει ούτε σε ούτε ένα game Step by step και αυτά. Winter approach, Relevant item. Sunfire, ακόμα καλό. Γενικά, βλέπετε ότι έχουν γράψει 5 σελίδες ε, από πράγματα. Night's nice vow, ωραίο, ωραίο. Πήρε παραπάνω MR, έχασε λίγο HP. Παραμένει πολύ ωραίο item. Όμως Night's nice vow, σε συγκεκριμένα situation. Αυτό εδώ είναι broken. 200-300 με, με την passive την ίδια. Με μια χαρά armor, με μια χαρά ability να δίνει και το mana. Είναι πολύ φθηνό. Λοιπόν. Oh, 35 λεπτά. Λοιπόν, Assassin's, πάμε. Έχουμε για λέμε. Τι έχουμε εδώ. Εδώ λοιπόν έχουμε ε, πολλές πολλέ αλλαγέ. Θα σα πω και όλε ακριβώ τι αλλαγέ έχουμε εδώ. Λοιπόν, ναι. Έχουμε καινούργια Assassin Items όπου η μεγαλύτερη αλλαγή με αυτό μέχρι και μετά θα κάτι Η μεγαλύτερη αλλαγή λοιπόν από αυτό είναι το Lethality λοιπόν, σαν stat, ε, τι, ωραία, ωραία. Έπαιρνε για παράδειγμα ένα αντικείμενο το οποίο είχε 15 Lethality, οκ, okay, και ήσουν ένα level 8. Για να το πάρεις αυτό το 15 Lethality έπρεπε να φτάσεις level 15 ας πούμε, για να πάρεις το 15. Τώρα το λέω έτσι πολύ γενικά για να καταλάβεις. Οκ, okay. τώρα σου λέει το game, σου λέει βασικά η εταιρεία ότι από το να πάρει να πάρει ένα item το οποίο σου δίνει 15 λιθάλιτη, αλλά ουσιαστικά εκείνη τη στιγμή στο level 8 σου δίνει 7 λιθάλιτη, τι κάνω τώρα, με το πάρει στο δικείμενο να παίρνει όλο το λιθάλιτη. Τι σημαίνει αυτό, ότι τα λιθάλιτη champions θα αποφεληθούν. Όπω Kha'Zix, champions όπω. Ε, βασικά, όλα, τα, όλα αυτά τα champions. Ε, ε, ακόμα και τα ID βασικά μπορεί να αποφεληθούν από το λιθάλιτη. Γενικά, ό, είναι πολύ early game oriented. Το λιθάλιτη πάντα το ίδιο πράγμα είχε, ότι ήταν early game και μετέτρο για outscale. Ε, σαν στά. Τώρα σου λέω ότι είναι ένα προ ένα. Άρα, μου αγοράζει δύο λιθάλ κείμενα το οποίο είναι πολύ φθηνά και παίχει 15 και 15, θα έχει 30 λεφτά, την BAM ατόφιο. Το οποίο είναι τρελό power spark και το λυκέ. Και μπήκανε πολλά νέα αντικείμενα. Αυτό για παράδειγμα το έχω δει και σε Λεμπλά, το έχω δει και σε Λούση. Ένα πολύ ωραίο αντικείμενο. Γενικά, ό,τι χαρακτήρε έχουν εντάσσει, α πούμε, ότι κάνει αυτό το έξτρα παραπανήσει ο Ντάμαθιο έχει το energize πολύ πιο γρήγορα και έχει ωραία stats. Είναι insane. Ο Περιφάνη, εδώ προφέρει το λέω Περιφάνη, έχει το Tiamat μέσα, είναι lethality item το οποίο έχει Tiamat και auto attack reset με το Tiamat, μην το ξεχνάτε και αυτό ο key φαίνεται να είναι πολύ broken item να έχει το hubris, hybris, πως λέγεται που ουσιαστικά σου δίνει όταν έχεις κάνει damage σε ένα τσάμι γιατί θα έρθει εδώ και πεθάνει σου δίνει ένα στάτιο το οποίο σου δίνει extra ED για κάποια δευτερόλεπτα δεν, δεν, και αυτά θέλουν τον χρόνο του. Α πούμε και το Portuned είναι πάρα πολύ καλό που σου δίνει όταν είσαι έξω από το κόμμα παραπανίσιο Lithality. Άρα εδώ πέρα το έχει Baseball level γιατί εντάξει φαντάζομαι να παίρνεις 18 και 10, να παίρνεις 28 Lithality επειδή ζητεί 700, κάπου όπα ξέρω εγώ. Brutalizer, the comeback, το οποίο βγαίνει στα περισσότερα αλευθερία αντικείμενα. Πολύ όμορφο item για πρώτο reset, δηλαδή αν παίζει κάποιο Lithuality Champion για πρώτο τα αυτό το item είναι broken. 25D, 10 ability το 8 Lithuality insane γενικότερα. Ε, το Σερίλντα. Serildas... Το Σερίλντα πήρε Lithuality. Α, βλέπετε. Ούτε εγώ δεν τα έχω πολλά όλα. Φίλε, Πήλε... δεν υπάρχει, είναι πάρα πολλέ αλλαγέ. Ρε το Σερίλντα πήρε τέτοιο. Ε, δεν υπήρχε αυτό, όχι υπήρχε. Οκ, okay, μισό μισό, αυτό είναι ενδιαφέρον. Άρα, Είχε 30% αρμονπέν, έγινε 15 λιθάλιτη, έχασα Ability Haste. Τι! Wait. Και πήρε και 11% Lethality, 20 αρμονπέν Pen και 11% Lethality. Ρε! Αυτό εδώ είναι insane! Καλά, ό,τι να είναι γίνεται. ό,τι να είναι γίνεται. Και αυτό πολύ πιο γρήγορο για το πρώτο component. Ρε, τι ήταν το Σερλίντα. Μου φαίνεται πολύ καλύτερο Στάτουα ΙΣ. Ε, τώρα βασικά θέλω να πάω να ψάξω το, το βίντεο του Φρίγκ να δω αν το σχολιάζει κάποιο, Αν έχει μάθει γιατί μου φαίνεται πολύ πιο insane. Δηλαδή μου φαίνεται πάρα πολύ καλό item. Βασικά σιγά μην έχει μάθει για όλα αυτά. Ρε, ακόμη. Ναι, δεν έχει, δεν έχει καν μάθστρε. Α, α, όχι, για το Σερλίντα έχει συγκεκριμένα. Α, όχι, δεν έχει. Έχει για όλα τα ελθάλητη τέτοια. Ε, καλά. Δεν υπάρχει ρε, πού να το, πού να το κάνει ο άνθρωπος. Τα μάσα εδώ πρέπει να είναι broken. Λοιπόν, γιόμους, χάνει ability haste όπως είπαμε, ε, το ίδιο lethality. 20% MS εδώ. Ε, όλα αυτά, ουσιαστικά ε, θα πω μπαμπαμ μπαμ, αυτά. 300 σελίδες. 300 σελίδες αλλαγές. Λοιπόν, το Axon Mark πήρε από 35% πήγε 40%. Το Hyper Funk είναι μείον 100 gold. Το Umbra Glaive είναι συν 2 lethality. το Collector είναι μείον 2 lethality συν 5 AD. το Edge of Night είναι μείον 100 gold συν 5 lethality μείον 75 HP. Αυτά. Αυτό εδώ πήρε και 300 gold πάνω, by the way. Είτε τι ήλθε άλλη την πούπα. Έπρεπε να κάτι τώρα. Α, λοιπόν, για να δούμε. Οκ. Okay. Οκ. Okay. Α. Ah. Attacks do 3 melee 2 range damage to world. Wait. Άρα το κάνει one shot. When spot enemy in war reveal uh, attacks do, do 2 melee one range damage to world. Ρε μπρο, άρα το κάνει one shot το Ubra Glaive. Βλέπετε, όλα αυτά τα είχαν περάσει το PB και τα βάλαν σε patch notes. Είναι παράνοια ρε. Οκ. Okay. Δεν είναι πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να εμφανιστούν, ρε. Και να σποταριστούν εβδομάδα. Λοιπόν, AD, το Terminus. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες. Αϊτεμάρα, αϊτεμάρα, αϊτεμάρα. Insane item. Δεν δίνει critical, ρε φίλε. Και είναι και λογικό γιατί το item είναι άρρωστα καλό. Σου δίνει. AD attack speed. Βγαίνει, λοιπόν, να ξέρετε, για αρχή βγαίνει σε καλύστα. Uh, blend GUI στο Terminus, θα βγει σε περισσότερα ID, θα βγει σε Bruiser και τι κάνει το item. Uh, κάθε φορά που κάνει attack παίρνει και Armor MR, παίρνει και με Armor Pen Magic Pen και στακάρει αυτό για 5 δευτερόλεπτα. Αιτεμάρα. Αιτεμάρα. Είναι insane. Λοιπόν, πραγματικά νιώθω λε και σπουλά το item σήμερα. Γκουίνσο. Αλλά και το Γκουίνσο είναι 200 gold κάτω και δεν μετατρέπει πλέον <σομίως> το critical chance into damage. Άρα μπορείτε να βγάζετε critical κανονικά με τον Queenso και να μην έχετε 0%, ,0 critical, αλλά έχετε και την passive του Queenso και το critical σας. Αυτό είναι ουσιαστικά. 30, 30 magic on hit, κομπλέ, το κάναμε αυτό, το είδαμε. Ε, Μπέσει κατά 8% attack speed, αυτό θέλω να δω αν έφαγε nerf, όχι, το ίδιο είναι. Every third attack, ήτανε every όχι, κομπλέ. Κομπλέ. Οκ. Okay. Προχωράμε. Infinity. 100% κάνω κάτω. Λίγο αυτό έχασε. Και στην κατάμαση το να είναι άμεσα καλύτερο, by the way. Σχεδόν σε, 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 σε όλε τι περιπτώσει. Και έχασε λίγο ε, 3% από τα. Από τα cooldown ουσιαστικά που γίνεται reset. Garden Angel πήρε καινούριο, καινούριο πραγματάκι σαν component. Ε, να Οκ. Ριστό 5% base health. Ήταν τόσο. Α, σου δίνει 100% μάνα. Οκ, okay, ναι, γιατί υπήρχαν πολλέ πολλές περιπτώσει που έβγαινε και λε, ρε φίλε, ε, δεν έχω, <laughs> δεν έχω μάνα να κάνω <laughs> να πατήσω κουμπιά. Ε, το συγκεκριμένο item, η αλλαγή η οποία πήρε είναι ότι παίρνει το, το shield. Α, βγάλω το tax speed bonus, δεν γίνει lifeline, has been removed. Ναι, αλλά το δώσανε κάπου. Όχι. Oh. Well, sad. Κράκεν, θα τσέινει στις περισσότερες περιπτώσεις. Λόρ έφαγε πολύ νερφ, το 22% λοιπόν αυτό σκεφτείτε ότι κάποια στιγμή ήταν 25%. Το 25% λοιπόν έγινε 15 φίλε. Ανά τα patch. Δηλαδή το 25 έγινε τώρα 22. Βασικά είχε γίνει το 25, 23, όχι, 25, 22 και τώρα το 22, 15. Και αυτό που σου λέει είναι ότι εντάξει, αλλά σου μειώνω, α πούμε, πότε θα μπορεί να το κάνει αυτό το damage στο maximum peak του όταν θα, έχεις δύο, όταν θα έχουν 2.000 παραπάνω από σένα. Που εντάξει, τα τάγκσα έχουν, η αλήθεια είναι αρκετά σύντομα. Ε, παραπάνω σπίτια από σένα σαν ένα ID. Εδώ έχουμε attack speed ε, κάτω, ε. Κάτσε το να δούμε τι είναι και εδώ. Ε, νομίζω ότι δεν είναι attack speed ακριβώ κάτω. Άρα. ίσω να είναι από το PB. Σαν αλλαγή. Α, ναι, ωραία, λοιπόν. Όχι, Α, έχουν περάσει τι αλλαγέ κατευθείαν από το προηγούμενο live μέχρι τώρα. Πήρε 3%, πήρε 3 MS λοιπόν. Έχασε λίγο attack speed. Ε, αλλά, αλλά ουσιαστικά αυτό εδώ γίνεται 35%. Και αυτό πρακτικά γινόταν έπαιρνε 30% tax speed. Άρα πλέον γίνεται 35%. Αυτό. Στα 5 stacks. Αυτή είναι η αλλαγή. Βέβαια στο προηγούμενο τα παίρνε στα 4 stacks. Ναι. Οκ. Okay. Not bad. E, rapid Firecannon τα ίδια. Αυτό έχει φάει πάρα πολλά. κυρίως για το AD LeBlanc. E, Storm Razor e, λίγο AD πάνω. Γενικά βλέπετε AD από εδώ και από εκεί. Αυτό είπαμε το Lufthansa. Το πάμε με το Collector. Αυτά να change. Λοιπόν, support items. Είμαστε support items. Λοιπόν, support items. Τι γίνεται, Πλέον έχετε ένα support item. Okay. Παίρνετε ένα support item. Πλέον, ακούστε με καλά εδώ για να μην ρωτάτε, όταν. Βαρά οποιοδήποτε minion για να το κάνει lasting και να το δώσει στο σου παίρνει στην αρχή 20 gold. Αυτό είτε είναι range, είτε είναι milli, είτε, είτε είναι canon, παίρνει 20 gold. Οκ, okay, οκ. Okay. Ε, Ουσιαστικά είναι ένα supporter που τα έχει όλα μέσα. Έχει το προηγούμενο spell thief, έχει το προηγούμενο guardian, όπω λεγόταν α πούμε. Τα έχει όλα μέσα. Δηλαδή, άμα κάνει δάμο αντίπαλό σου παίρνει 20 gold. Αν σκοτώσει μήνυμα, παίρνει 20 gold. Αν ε, κάνεις, ε, αν βαρέσεις, ε structure, παίρνει 20 gold. Αυτά. Α. Wait. Wait, 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 wait. Hold up, hold up, hold up. Αυτό το έχουν αλλάξει το BB. Ναι. Το έχουν αλλάξει το BB. Στο BB έδιναν όλα 20 gold. Τώρα σου λέει ότι άμα είσαι πιο πολύ fighter, δηλαδή αν βαρά champions και structures παίρνει παραπάνω gold. οκ. Okay. Πάμε ξανά. Αν βαράς champion λοιπόν και structure παίρνει 30 gold με 28 range, αν παίρνει μόνο μήνων παίρνει 20. Βασικά καλύτερα που το έκαναν έτσι. Καλύτερα που το έκαναν έτσι. Και αυτό είναι το επόμενο το upgrade. Γενικά ανεβάσανε το passive gold που παίρνει σαν 10 ευθερόλεπτα. Αυτό ήταν 2 στο, προηγούμε, στο προηγούμενο season, αυτό ήταν 2, έγινε 3. Και αυτό νομίζω ήταν 4 και έγινε πέντε let me confirm that let me confirm that λοιπόν ήταν ναι ένα gold εδώ και άλλα δύο εδώ αυτό ήταν τρία έγινε πέντε αυτό ήταν δύο έγινε τρία άρα passive θα παίρνετε παραπάνω gold αλλά χάσατε μερικά από εδώ όμως επειδή είναι passive βγαίνει... μέχρι στιγμή μου φαίνεται και μένα βγαίνει περισσότερα gold και αυτή είναι η τελευταία μορφή που είναι 5, εντάξει. Ε, είναι νομίζω αν change αυτό. Ναι, πρέπει να change, αλλά ναι. Λοιπόν, και τώρα πάμε στα upgrade. Έχουμε λοιπόν, και έχουν αλλάξει λίγο και τα τέτοια. Λοιπόν, έχουμε 4 διαφορετικά upgrade. Οκ. Okay. 5 διαφορετικά upgrade. Όταν λοιπόν φτάνετε το item στο max level, δηλαδή εδώ, σε αυτό εδώ πέρα το σημείο, δηλαδή όταν φτάνετε ουσιαστικά ε, στα 1000 gold από το support item εννοώ, το support item όταν το κάνει το hand hover δείχνει και σου πόσα gold είναι. Όταν φτάνετε λοιπόν στα gold στο support item, ε, σας σου δίνει επιλογή, ανοίγει ένα tab και σου δίνει επιλογή για να επιλέξει ένα από αυτά. Και τώρα θα σα πω τι είναι το καθένα. Το Celestial λοιπόν είναι το προηγούμενο Crown of the Sunder Queen, όσο θυμάστε. Που σου λέει ότι το πρώτο incoming damage όταν έχει μια σπίδα, τη σπίδα που πάνω σε μια σπίδα είναι, ε, θα είναι reduced και όταν σπάει, α πούμε, κάνει ένα σοκ wave το οποίο κάνει σιλό του αντιπάλου. Αυτό είναι πάρα πολύ broken, ρε. Ναι. Ε, Κυρίω engage support. Ε, συγγνώμη, σε tank support. Δηλαδή, nautilus leones Περέλ, και Ρακάν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ακόμα και support όπω ε, Karma, Lux, ίσω σαν ε, τέτοια σε πορτάκια τα οποία μπορεί ας πούμε, να, να, να μην πεθάνουν κατευθείαν. To be honest ε, τη ε, Εδώ έχουμε ένα item το οποίο είναι πολύ καλό για να καν... κατά τη γνώμη μου πως το δοκίμασα Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν και άλλα όμως πράγματα λέ... Και αυτό συνεργάζεται και με το Glacial Δηλαδή όταν κάνεις τη φάπα του Glacial και κάνει slow Σου δίνει κατευθείαν και σε σένα και στο Nearby Ally που έχει το λιγότερο HP Στον ένα που είναι δίπλα στο ID για παράδειγμα ε, 120 bonus health και 90 εμείς για 4 δευτερόλεπτα. Άρα φαντάζομαι ότι φαϊτάρεις να φίλε τώρα στον πόντα έχεις αυτό το item, ωραία, ή φαϊτάρεις ένα skirmish του versus του. Έχεις αυτό το support item, κάνεις τη φάπα με τον Glacial, σου λέω εγώ, πες δεν έχει slow στα chamber, Πρέπει να κάνεις τη φάπα με το Glacial, ε, παίρνεις κατευθείαν στα stats. Και άμα δεν έχεις Glacial δεν πειράζει, μπορεί να είσαι οτιδήποτε κάνει slow immobilize, τα περισσότερα support έχουν. Ε, Bloodsong, ε, Bloodsong. Ε, αυτό είναι για τα AD support 1. Έζερα σε απόδειξη σε κάτι ιδέες, οι οποίε υπάρχουν τώρα τελευταία. Και απλά όταν κάνει ένα η επόμενη φάπα έχει 120% base AD on hit. Νομίζω ότι είναι πολύ σε ένα item, by the way. Αλλά το θέμα και το έξτρα αυτό το οποίο κάνει είναι ότι είναι σαν πρίζι α πούμε. Ότι τον κάνει exposed weakness και κάνει increased damage για 6 δευτερόλεπτα. Δηλαδή, φαντάζε τώρα η σένα να κάνει W, τη φάπα και να έχει αυτό το να τρώει 12% extra damage. από μιλή και 8% από range για 6 δευτερόλεπτα. Dreammaker, το support item το οποίο είναι για τα Chanders, Heal και Seal, του κάνει reduce damage, σου δίνει extra damage, τι πιο Και το Zack Zack είναι για τα AP support που θέλουν να κάνουν damage. Zyra, Zerath και... και όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Chander item βγήκε αυτό το καινούργιο το παιδί είναι haste. Αυτό το εδώ το item πρέπει να δοκιμαστούν. Πέρα δοκιμαστούν σε Chander, δεν νομίζω ότι θα έχουμε Chander μέσα. Αυτό εδώ είναι πολύ κακό item το 20 χίλια πλέον. Ξανά Flowing Water, πήρε λίγο EP πάνω και πήρε παραπανίσω Mana, mana Generation, by the way, αλλά έχασε το MS του το, το item. Ε, plus ότι... Healing Core, ναι. Είναι, είναι είναι ατόφιο πλέον. Είναι ατόφιο και δίνει ability haste, δίνει MS. Άρα έχασε το MS από εδώ για να το δώσει... να το δώσει αστικά στο heal την passive του, βέβαια, δεν δίνει ability haste which is fine. Το Arden ήταν πολύ, κα... ήταν πολύ καλές οι αλλαγέ του γενικότερα, γιατί είναι παραπάνω το attack speed και παραπάνω το bonus, το bonus damage, plus και παραπάνω το mana regen. plus και παραπάνω το ability power και το MS. Το Arden γενικά πήρε πολύ καλές αλλαγέ. Ε, static έγινε live, στείλ αυτό. Αυτό έγινε κυρίως γιατί είχαν αρχίσει το PB, οι junglers να παίζουν στο πρώτο του series, Endurance Blade, ήταν πάρα πολύ broken. Uh, Doran's Ring, νομίζω ότι είναι επιλογή πλέον. Torn, ε, λοιπόν, Torn, θα πω ακριβώ τι έγινε με εδώ. Torn, λοιπόν, πλέον δεν έχει και να κάνει upgrade και θα κάνει upgrade ένα item και αυτόν και αυτό το item το οποίο θα έχει εσύ στο slot 1. Άρα να ξέρετε ότι οτι οτιδήποτε item έχετε στο πρώτο slot, αυτό το item θα κάνει upgrade Οκ, οκ. Okay. Okay. Προχωράμε. Έχει διάφορα stats εδώ. Δεν το δούμε. Το Triple Tonic πήρε τη θέση του, όπως είπαμε, του Stopwatch. Πιστεύω ότι λόγω εκεί θα βγει ένα strategy εδώ, όπου κάποιο θα υποφεληθεί τρελά, είτε από τα Gold το οποίο δίνει εδώ, γιατί για παράδειγμα, ας πούμε, παίρνει 5, 5 στο level 3, παίρνει με το πρώτο Pot, το οποίο δίνει 5, -5 True Damage και 40 Gold. Μετά στο 6 level δίνει το adaptive force και μετά παίρνει ένα skill point το οποίο δεν δίνει level 2, δηλαδή αν το πάρει level 2 ulti, αν το πάρει το 10 για παράδειγμα το παίρνεις το level 9 να το πω τώρα και το πατήσεις το 10 για να πας και καλά 11 δεν θα σου δώσει level 2 ulti, θα σου πει κάνε το QWE, δεν θα κάνεις level 2 ulti φίλε που εντάξει είναι obvious ε, που, δεν ξέρω να πεις αποφελεί, τι θα δούμε λοιπόν, ε, Αλλαγέ στα tower, εντάξει, αφού μπήκαν τα void cracks τα οποία σχολιάσαμε και κάνουν παραπάνω damage, ανέβασαν λίγο το HP στα δεύτερα tower, στα lane, και στα tower το οποίο είναι μέσα στο, στο, στο τα inhibitor tower και τα next tower, βασικά όλα σχεδόν, και κάποιε μικροαλλαγέ στα backdoor bonus Reduce true damage to tower, αν δεν φαίνεται. Ναι, ok. Και αλλαγή στα rank, όπου σου λέει ότι στο Emerald ουσιαστικά θα παίρνει λιγότερο συν πλήν, γιατί το Emerald ήταν ψηλό -broken, ε, broken, tier. Γενικά έχω και άλλε αλλαγέ στα rank, αλλά δεν μένω εδώ γιατί θα γίνει ε, χαμός με τις αλλαγές, ε, τι αλλαγέ σε ό,τι αφορά ε, αυτό το σημείο. Και εδώ εντάξει μπαίνουν τα παμ, μπαίνει η μουσικούλα. Μπαίνουν, και παραπανήσει η Game Quest. Δεν τα έχω κοιτάξει καν, σκεφτείτε. Μέχρι να δω ότι κάτι είναι broken, δεν τα έχω Εντάξει, αυτά θα τα δω και σιγά σιγά, και εγώ το έχω διαβάσει 4 φορέ το patch. Θέλω ρε σπέντε για να το εμπεδώσω. <coughs> Κάποιε αλλαγέ στο spectate. Skins, skins, skins. Ε, και εδώ πέρα πρέπει να έχει διαφέρον backfixes. Νομίζω αυτό εδώ πέρα είναι, ναι. Will now mirror, ναι. Αυτό εδώ ήταν πολύ καλή αλλαγή σαν backfix. Και αυτά θέλω να το διαβάσω και το καινούργια skin. Λοιπόν, αυτό είναι λοιπόν το νέο season. Αυτά είναι και τα νέα items, ελπίζω να μας βοηθήσει αυτό το βίντεο Είναι αρκετά μεγάλα τι να κάνουμε It is what it is, οι αλλαγές είναι πάρα πολλές Άρα αυτοί οι μαστραμάγκες, καλή τύχη σε αυτή τη σεζόν Να βλέπετε, να μας βλέπετε στο LC, στο LEC να παίζετε LC Fantasy Θα βρείτε στα, στα, comments, στα description βασικά θα βρείτε πληροφορίες για LEC και LC και Fantasy Όσοι στηρίζετε βοηθάει γενικότερα Άρα αυτά, αυτοί είμαστε. Καλή ώρα να έχουμε. Μία ώρα βίντεο. Καλή τύχη.